Ήταν το καλοκαίρι σου? Ήταν έναν πολύ γεμάτο καλοκαίρι, θα πω χάρη μου. Και ο λόγος φυσικά ήταν που είχαμε τη βάφτιση της κορούλας μας. Κάτσαμε αρκετές μέρες στην Ελλάδα, το συνδυάσαμε και με καλοκαιρινές διακοπές και με τη βάφτιση. Χριστάλλα η μάμα μου και είπαμε να του δώσουμε ένα twist, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια πλέον. Αλλά στην Ελλάδα, anyway, το Χριστάλλα δεν υπάρχει, δεν το λένε στην Ελλάδα. Και πήγαμε με το Κρυσταλλία, το πιο κοντινό. Και η βάφτιση έγινε στην Τίνο. Γιατί στην Τίνο? Είχαμε εντάξει το μωρό στην Τίνο. Στην ουσία, πριν μάθω ότι ήμουν έγκυος, είχα δει έναν όνειρο την Παναγία. Και μετά από λίγες μέρες έμαθα ότι ήμουν έγκυος. Το σύνδεσα έτσι, το σύνδεσα στο μυαλό μου έτσι. Και είπα ότι να πάνε όλα καλά με την εγκυμοσύνη, να γεννηθεί το μωράκι μας και θα κάνουμε τη βαφτίση εκεί, στην Παναγία. Και έτσι και έγινε. Χαρή μου, νομίζω ότι δεν θα αγχωθώ, αλλά τελικά ναι, αγχώθηκα μια μέρα πριν τη βάφτιση. Ο λόγος που αγχώθηκα είναι γιατί ήθελα να είναι όλα στην εντέλεια, η διακόσμηση και όλα αυτά. Anyway, είχαμε minimal διακόσμηση. Ο λόγος που αγχώθηκα ήταν γιατί το μωράκι εκείνες τις μέρες ήταν πολλά ανήσυχη. Βγάζουμε και δοντάκια, άρα και άλλαξε και περιβάλλον που είχαμε έτσι δυσκολία στο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και ήταν ανήσυχη, αυτό με άγχωσε, ότι θα είναι ανήσυχη, θα κλαίει, θα δυσκολευτεί, θα δυσκολευτούμε κι εμείς, και αυτό με άγχωσε. Όμως την ημέρα της βάφτισης, για έναν περίεργο και παράξενο λόγο, ήταν τόσο ήσυχη, τόσο καλή, ούτε έκλαψε. Αναρωτιόμασταν όλοι, τέλειωσε η βάφτιση? Ήταν, κυλήσαν όλα πάρα πολύ καλά. Θα σχεδιάσουν και ένας γάμος? Επειδή το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε. Ναι, φυσικά, το συζητούσαμε και εμείς χθες με τον σύζυγό μου. Γιατί παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Ναι, φυσικά είναι στα σχέδιά μας να γίνει και ο θρησκευτικός γάμος. Τώρα το πού, το πότε, δεν το έχουμε να αποφασίσει ακόμα. Γιατί είχαμε το μυαλό μας στη βάφτιση, επιστρέψαμε, νέα σεζόν για όλους μας. Άρα τώρα είμαστε στη φάση της πολλής δουλειάς. Θα το ψάξουμε όμως περισσότερο, είτε Κύπρο είτε Ελλάδα, νομίζω του χρόνου. Θέλω να μου πεις, αν και είσαι στο χώρο, αν σκέφτεσαι να επιστρέψεις στην τηλεόραση, αν είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, αν δέχτηκες κάποια πρόταση? Να σου πω την αλήθεια, και για να είμαι και πολύ ειλικρινής, δεν το κυνήγησα και δεν το κυνηγώ. Ο λόγος είναι γιατί τώρα πλέον οι σκέψεις μου είναι στο μωρό μας, η προτεραιότητα μου είναι εκεί. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου που την αγαπώ και την κάνω τόσα χρόνια το ίδιο εξίσου καλά. Παρ' όλα αυτά η προτεραιότητα μου είναι το μωρό, άρα δεν θα έμπαινα ξανά στη διαδικασία, τουλάχιστον τώρα, να μπω στην εγρήγορση της τηλεόρασης, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η τηλεόραση είναι ένα πράγμα που τρέχει συνεχώς, δεν σταματάει και δεν έχεις ούτε ώρες, άρα ναι, νομίζω δεν θα το έκανα τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, καλή σεζόν να έχετε, καλή αρχή, και φιλιά σε όλη την ομάδα και στη Χριστιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.